Δυνατός ο κάδος, άθραυστο το γυαλί, δεν παθαίνει τίποτα και πάμε να φτιάξουμε εδώ πέρα τη σαλτσούλα μας, γιατί όλο μα όλο το σκηνικό θα το φτιάξουμε μόνοι μας, παιδιά. Οπότε, έχω πάρει ντοματούλες φρέσκες και έχω βγάλει απλά τα σπόρια. Ωραία. Και θέλω να δείτε μια τσαχπινιά που κάνει αυτό το μπλέντερ. Πραγματικά με ενθουσίασε. Δεν χρειάζεται καθόλου βοήθημα στο να το πατάω όσο το χτυπάω για να μου διαλυθούν όλες οι ντοματούλες. Οπότε, όλες οι ντοματούλες μέσα, 4-5 είναι δυνατό. 4-5 είναι αρκετές. Και πάμε να δώσουμε γεύση στην ντομάτα μας. Και τι θα βάλουμε? Βασιλικό φρέσκο που σας έχω δώσει. Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να βρείτε βασιλικό φρέσκο, μπορείτε να βάλετε και αποξηραμένο, μια χαρά είναι κομπλέ. Και βάζω εγώ βασιλικό φρέσκο. Που πήρα εγώ από τους αδερφούς Κατσίκη, με φτιάξανε για άλλη μια φορά. Θέλεις το ματούλο να σου γαλώ? Βασιλικό. Λοιπόν, και τι γεύση θα δώσω? Γλυκάνισο ξερό τριμμένο, λίγη ζαχαρίτσα, πολύ λίγη ζαχαρίτσα, αλατάκι, πιπεράκι, είναι όλα εδώ μέσα. Και τι άλλο έχω βάλει? Αυτά. Το βασιλικό τον έβαλα φρέσκο. Να σας οπότε. Πω κάτι, μου λίγο από την άκρη από το πενιρλί μέσα στο αυγό. Ναι, γι' αυτό το μαγικό. Αυτό είναι το μυστικό. Ένα πιρουνάκι. Μπράβο, είσαι σωστή. Οπότε, παιδιά μου. Κλείνω, ξαναλέω, ντοματούλα φρέσκια, έχω βγάλει τα σπόρια γιατί είναι δύσπευτα τα σποράκια και αποφεύγουμε να τα χρησιμοποιούμε. Μέσα στο μπλέντερ του Chef Sense της Kenwood, βασιλικό φρέσκο, αλατάκι, περάκι, ζαχαρίτσα και λίγο γλυκάνισο. Οπότε πάμε εδώ πέρα και κοιτάξτε να δείτε πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα μας τριματίσει η ντομάτα, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Θα δείτε που σιγά σιγά θα κατεβαίνει. Το βάλω και φουλ. Κοιτάξτε εδώ. Ούτε βοήθημα θα χρειαστεί. Βλέπετε αυτό που σας έλεγα. Αυτό είναι που μου έκανε τρομερή εντύπωση. Όλο μα όλο το σκηνικό το μου τριματίζει μόνο του χωρίς καθόλου βοήθεια. Αυτό σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ δυνατό εργαλείο. Να το. Τέλειο. Αυτό είναι. Ό,τι λέω. Γίνεται. Αφού μπαίνει υπογραφή. Ακριβώς. Πάμε να κάνουμε τη ζύμη μας. Στο Chef Sense, στην κουζινομηχανή Chef Sense της Kenwood. Αλεύρι σκληρό, παιδιά, προσέξτε, σκληρό. Ζαχαρίτσα. Συγγνώμη, αλατάκι και το μυστικό βούτυρο. Βούτυρο μέσα στη ζύμη. Και τι κάνω? Κλείνω πολύ ωραία. Εδώ. Εν τω μεταξύ έχει μεταλλικά γρανάζια που μου το κάνει να βαστάει στο χρόνο για πολύ καιρό, οπότε δεν φοβάμαι τίποτα με συγκεκριμένη κουζινομηχανή. Και έχω εδώ τώρα, κοιτάξτε εδώ, γαλατάκι χλιαρό. Θα ρίξω μέσα μαγιά ξερή, ζαχαρίτσα. Έχουμε πει ότι η ζάχαρη ταΐζει τη μαγιά και τη βοηθάει να φουσκώσει πιο γρήγορα και νεράκι. Γάλα, μαγιά, ζάχαρη, νερό, σε ένα όπως έχω κάνει εδώ ένα δοχιάκι. Θα πάρω ένα κουτάλι της σούπας. Ευχαριστώ, και πολύ απλά και ωραία θα ανακατέψω να μου διαλυθεί η μαγιά. Βλέπετε σιγά σιγά αρχίζει και ομογενοποιείται το μείγμα, Παναγία μου, και αδειάζεται. Κάνει ζέστη, ρε παιδιά, ή εγώ ζεσταίνω. Μην φοράω μακριμάνικα σήμερα και ζεσταίνομαι. Νιώθετε και σε μια ζέστη. Να βάλουμε λίγο light το air condition, ρε παιδιά, εδώ μέσα, λίγο έτσι. Σαν να υδρώνω, μου φαίνεται. Ανεβάζουμε τη θερμοκρασία με τα πενιρλί εδώ πέρα. Δεν κάνουμε ιστορίες. Εσύ τα κάνεις όλα που μας βάζεις και τρώμε τόσο φαγητό. Και μετά φουντώνουμε. Μετά θα τα κάψετε, ρε παιδιά, πάρα τρέξει όλοι μαζί εδώ χάμω. Λοιπόν, ζυμώνουμε πολύ ωραία μέχρι να μας γίνει μια πολύ ωραία μαλακή. Μαλακό ζυμαράκι. Θα το αφήσω εδώ στην άκρη, σιγά σιγά να ζυμώνεται. Το βάζουμε όπως κάθε ζύμη σε ένα μπολ, λαδωμένο, και το αφήνουμε να φουσκώσει. Και πάμε να φτιάξουμε, παιδιά, τα πενιρλί. Να δούμε πώς γίνονται. Στην άκρη αυτά. Ωραία μουσικούλα να πούμε R&B, yo. Έχει φουσκώσει, κοιτάξτε τι όμορφα. Και το αδειάζουμε πάνω σε μια επιφάνεια εργασίας. Και το χωρίζουμε σε 7 με 8 μπαλάκια των 150 γραμμαρίων. Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο ζυμαράκι και μοσχοβολάει. Πραγματικά κάναμε καλή δουλίτσα. Λίγο αλευράκι. Αλευρώνουμε την επιφάνεια εργασίας μας. Σούπερ, εδώ είμαστε. Κορίτσια, το θυμάστε το Instagram, γιατί βλέπω ότι είμαστε στις 62.800 τόσες. Θέλω το 80 μου. Έχω και εγώ τα δικά μου. Για να σας δω, αγάπες μου όμορφες. Τέλεια. Λοιπόν, κοίτα εδώ, Ελενάκι μου. Ανοίγουμε σε οβάλ σχήμα το ζυμαράκι μου. Εδώ πέρα, έτσι όμορφα και ωραία. Σούπερ, αυτό εδώ πέρα. Και έχω ένα ταψάκι με λαδόκολλα. Θα μεταφέρω το ζυμάρι μου όμορφα και περιποιημένα στη λαδοκολίτσα μου. Θα πάρω την ωραία σάλτσα που έκανα με το μπλέντερ, έτσι, που με βοήθησε να την κάνω σούπερ και σένια. Δεν χρειάζεται. Όχι, όχι, αφού μαγειρεύεται μέσα, στο κάνω πολύ απλό. Ναι, όχι, απλά δεν ήξερα πώς γίνεται. Και ζαμπουνάκι, ωραίο. Και θα σου πω και ένα μυστικό στο ψήσιμο. Λίγο παρμεζάνα, έτσι, για να το αλμυρίνουμε λίγο, να του βάλουμε το αλατάκι του το ωραίο. Λίγο γκούντα
Και το μπέικον, παιδιά, θα το βάλω πάνω-πάνω. Γιατί, γιατί όσο ψήνεται, να στάει κάτω και να πάρει όλο το συμπούρμπουλο, το άρωμα επάνω του. Πάμε να το κλείσουμε. Κλείνουμε τα πρώτα τα πλάγια για να... Εδώ είσαι. Κλείνουμε πρώτα τα πλάγια για να δημιουργήσουμε μια φωλίτσα και τις άκρες διπλώνουμε, κλείνουμε. Διπλώνουμε, κλείνουμε και τελευταίο και μη εξαιρετικό βεβαίως, λίγο αυγουλάκι χτυπημένο, ολόκληρο αυγό, το έχω χτυπήσει εδώ με το πινελάκι μου, θα το αλείψω λιγουλάκι εδώ για να μου πάρει αυτό το ωραίο το ροδαλό, το χρωματάκι. Παναγία μου, τρέχουν τα σαλάκια μου. Κάναμε δυνατό πράγμα. Πενιρλή εγγύηση στο σπίτι σας με σεφ και σεφ σένς της Kenwood. Θα γίνει χαμός. Δοκιμάστε το. Μιλάω μπέσα, χύμα και τσουβαλάτα, Ελένη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μιλάς ωραία και σωστά. Γιατί ταΐζεις σωστά και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ακριβώς.